Και έρχεται η προειδοποίηση Αμερικανών παραγωγών πετρελαίου και LNG ότι δεν είναι αρκετό για την Ευρώπη. Υπήρξε ρεπορτάζ μου, αρχές πολέμου, βάση λεχθέντων επαϊόντων και ερευνών μου, ότι αυτό θα γίνεται. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει διακόψει κάθε δεσμό με τις ρωσικές πηγές ενέργειας. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες ένεκα αυτού θα αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες και κραδένει η καταστροφή σε πολλούς τομείς. Ακόμη αναφέρεται από τους παραγωγούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι μια μεγάλη μείωση των ρωσικών εξαγωγών θα μπορούσε να οδηγήσει το πετρέλαιο πάλι πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Δηλαδή όσοι έχουν πετρέλαιο να απολύσουν, αν και θα είναι λιγότερο στην ποσότητα, θα γεμίζουν τα ταμεία τους έτσι κι αλλιώ. Όλα αυτά τα βαρισίματα αναφέρονται στις Financial Times σε πρωτοσέλιδο άρθρο τους. Σχετικά με την απόφαση της Ευρώπης ΕΕ να αναστείλει τις εισαγωγέ ρωσικού πετρελαίου από τα τέλη του 2022. Τονίζεται ακριβώς, η παραγωγή μας είναι αυτή που είναι. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αύξησή της ούτε αναφορικά με το πετρέλαιο, ούτε και με το φυσικό αέριο. Αυτά τονίζουν στο Financial Times. Εκπρόσωποι της ενεργειακής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια καθαρά οικονομική εφημερίδα για όσου δεν το γνωρίζουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα για διάσωση της Ευρώπης ούτε στον ένα τομέα ούτε στον άλλον. Τονίζεται και αυτό. Εμείς θυμούμεθα τη συμφωνία. Εμείς θυμούμεθα τις συμφωνίες τους. Τα βαρισίματα λόγια και ειδικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για το σωτήριο αυτό. Αλλά πανάκριβο αμερικανικό LNG ουδείς το τόνιζε. Α θυμίσουμε και αυτό. Ο ίδιο ο πρόεδρο Μπάιντεν είχε δεσμευτεί ότι θα βοηθούσε την Ευρώπη στον ενεργειακό τομέα προκειμένου να δινηθεί να αντεπεξέλθει τι μειώσει στην παροχή λόγω των αποτελεσμάτων των κυρώσεων που επέβαλε η Δύση και οδήγησε σε ενεργειακά ρωσικά αντίπινα, Αλλά και υπήρξε ακόμη και σε αυτό το ρεπορτάζ ότι οι Σαουδάρεβες δεν πίστηκαν από τον κύριο Μπάιντεν και δεν αύξησαν την παραγωγή τους. Αλλά μήπως την αύξησαν η Αμερικανική παραγωγή. Ούτε και αυτοί πίστηκαν και το ακούσατε. Πρέπει να πάει πάνω από τα 120 δολάρια ένα βαρέλι προκειμένου να είναι συμφέρουσα για τους ίδιους η αύξηση της παραγωγής. Τώρα τι συμπέρασμα εξάγεται. Η τιμωρία της Ρωσίας. Οι σύμμαχοι να εξυπηρετηθούν. Δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς. Να τονιστεί αυτό. Ότι η βιομηχανία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, στις ΗΠΑ σημείωσε υπερκέρδη αυτό το χρόνο. Τι ούτω τρόπος επανήλθε στην προτεραιά κατάσταση πρόζημιών που προκάλεσε στους πέτρελαιοπαραγωγούς η πανδημία και τα lockdowns. Τα ακούτε, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το επίπεδο της παραγωγής δεν έχει ακόμη ανακάμψει πριν από την πανδημία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική αντλούσαν 13 εκατομμύρια βαρέλια αργού κάθε ημέρα ενώ σήμερα αντλούν 12 εκατομμύρια αργού βαρέλια καθημερινά. Και αν του αρκούσε, θα έλαμβανα να του εχθρού όπω έλεγαν, Βενεζουέλα κλπ. Και, και θα έμενε η άμυρη Κούβα. Σύνότι ότι τη τα δικά τη που καλύπτουν το 30%. Εξάγει το συμπέρασμα και η Financial Times ότι τελευταίε εβδομάδε έχει μειωθεί ο συνολικό αριθμό ενεργών πηγαδιών και η παραγωγικότητά του. Πάνω απ' όλα είναι το δολάρι. Αλλά στην Ευρασία, στο εξή, Ιωάν και Ράμπλ. Διακριμένε ειδήσει έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε. Κοινοποιήστε να το μάθουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.